ανεβλήθηκε πάλι η διεξαγωγή της δίκης για τα στημένα του ποδοσφαίρου στο εφετείο Αθηνών. Αυτή τη φορά όχι διότι οι κύριοι μάρτυρες απουσίαζαν επιδεικτικά όπως στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Ο ένας βρισκόταν ήδη στην αίθουσα του δικαστηρίου και ο άλλος, ασθμένον, ενημέρωνε τηλεφωνικώς πως βρίσκεται στον δρόμο αλλά λόγω κίνησης αργοπορεί. Αυτή τη φορά η δίκη ανεβλήθη διότι η πρόεδρος ζήτησε να απέχει της διαδικασίας επικαλούμενη προσωπικούς λόγους. Το αίτημα της έγινε δεκτό αλλά η αντικαταστάτης της θα έπρεπε να λάβει γνώση της δικογραφίας οπότε ζήτησε και δικαιολογημένα κάποιον χρόνο. Της εδόθη προφανώς, το συνέβη άραγε μεταξύ της τελευταίας συνεδρίασης και της σημερινής, 20 Δεκεμβρίου, γιατί άραγε η πρόεδρος επικαλέστηκε προσωπικό πρόβλημα, κατά την τελευταία συνεδρίαση, όπως οι πάντες ενθυμούνται, εξέφρασε την οργή της για τη συστηματική αποχή από την διαδικασία των βασικών μαρτύρων της υπόθεσης. Είχε ζητήσει ακόμη και την προσαγωγή τους δια της βίας στο δικαστήριο. Ο νόμος επιτρέπει στον δικαστή να ζητήσει την εξαίρεση του από εκδίκαση μιας υπόθεσης για προσωπικούς λόγους και του δίνει το δικαίωμα να μην εκθέσει τους λόγους αυτούς. Κάτι θα ξέρει ο νομοθέτης, όμως σε μια δίκη όπως αυτή που εκδικάζεται ο πυρήνας της υπόθεσης των στημένων παιχνιδιών στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μαζί η διαχρονική παράγκα, κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες γιατί δεν μπορεί να εκδικάσει την υπόθεση. Όταν στο εδόλιο κάθονται παράγοντες της οικονομικής ζωής του τόπου όπως ο Βαγγέλης Μαρινάκης ώστις ελέγχει ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών μέσα μαζικής ενημέρωσης όλων των μορφών και εκδοχών, τότε κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει στην κοινωνία γιατί ευνηδίως η πρόεδρος δεν επιθυμεί να δικάσει την υπόθεση. Από τη δημοσιογραφική έρευνα δεν προέκυψε ούτε ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει έστω και την παραμικρή αμφιβολία για τις ικανότητες και τις δυνατότητες της συγκεκριμένης δικαστού. Το αντίθετο, διαβασμένη, σοβαρή και επιμελής χαρακτηρίζεται από τους συναδέλφους της ενώ ποτέ δεν έχει απασχολήσει αρνητικά το δικαστικό ρεπορτάζ. Η δίκη αυτή, όπως και πολλές άλλες δικαστικές και πολύ σοβαρές υποθέσεις, σέρνεται όπως συνηθίζεται στη χώρα αυτή όπου η τελική λύση είναι διαχρονικά οι ελληνικές καλένδες. Αναμένουμε τώρα τον ερχόμενο Ιανουάριο για να δούμε αν στο εφετείο Αθηνών θα αρχίσει επιτέλους η διαδικασία. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει.